Τι διαβολική σκέψη είναι αυτή, να νομίζουμε εμείς, να νομίζουμε ότι εμείς σώζουμε την Εκκλησία, ότι μας έχει εκεί στην πόρτα, στην είσοδο, ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει, ποιος είναι πιστός, ποιος είναι άπιστος, ποιος είναι τούτο, ποιος είναι εκείνο. Ή στο σπίτι μας, μην δούμε, μην ακούσουμε, όλοι πρέπει να υπακούν σε εμάς, γιατί εμείς λέμε την αλήθεια. Ας τα πάρουμε λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε. Γιατί αν δεν δώσουμε τον πραγματικό Χριστό, τον πραγματικό Θεό, την πραγματική Εκκλησία στα παιδιά μας, καλά κάνουν και στρίβουνε και φεύγουνε και δεν ακούνε. Γιατί αν ζήσουμε ένα Χριστό που δεν είναι Χριστός, αν ζήσουμε μια Εκκλησία που δεν είναι η Εκκλησία μας, τότε δεν θα γευτούν τίποτα, δεν καταλάβουν τίποτα. Εδώ έχετε ένα ναό πρωτίστως αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρέα, που γιορτάζεται, και όταν ξεκινάμε σήμερα τις γιορτές σας, μου που πάτε, χαίρομαι που είμαι εγώ εδώ στις γιορτές σας. Ποιος ήταν ο Απόστολος Ανδρέας και ποιοι ήταν οι Απόστολοι? Όταν, ας πούμε, τους κάλεσε ο Χριστός, τους κάλεσε να ζήσουν κοντά του και εκεί να τον μάθουν τον Χριστό. Πώς όμως? Όχι να τους δώσει ένα βιβλίο και να τους πει αυτός είναι. Όταν βρήκε, λέει ο Φίλιππος, τον Ναθαναήλ, τι του είπε? Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει, βρήκαμε το Μεσσία. Φυσικά κατευθείαν η ερώτηση. Και ποιος είναι? Η υπέροχη απάντηση όμως έχει το νόημά της. Έργο και είναι. Έλα να δεις. Και εκεί θα δεις. Και πάνε και οι δυο τρέχοντας στον Χριστό. Και του λέει ο Χριστός, προτού Φίλιππον λαλήσει, προτού σου μιλήσει, λέει, εγώ σε είδα ότι ήσουν κάτω από τη σικιά, να δέτω. Και θαύμασε ο Ναθαναήλ. Θαύμασε. Και τι του λέει όμως? Γι' αυτό λέει θαύμασες. Μίσον τούτον όψη. Πολύ περισσότερα λέει από αυτά θα δεις. Ποια είναι λοιπόν όλα αυτά που έχουμε να δούμε, που βλέπουμε στην Εκκλησία μέσα? Το πρώτο που ήθελα να πω, και είναι γιορτές τώρα και έρχονται γιορτές, ποιος είναι αυτός ο Χριστός που γεννιέται? Τι είναι αλήθεια αυτός ο Χριστός που γεννιέται? Ποιος είναι? Ξέρουμε. Ου, θα μου πείτε, και βέβαια το ξέρουμε. Και αφού το ξέρουμε, γιατί μωρέ δεν το παρακολουθούμαστε? Γιατί δεν εφαρμόζουμε αυτό που είπε ο Χριστός? Ιε μου, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά, δώσ' μου την καρδιά σου. Δώσ' μου την καρδιά σου. Ο Χριστός λοιπόν που θα γεννηθεί, ξανά και ξανά, αιώνες τώρα, γεννιέται και ξαναγεννιέται ο Χριστός. Αυτός ο Χριστός, γιατί ήρθε κάτω στη γη? Γιατί, λένε οι πατέρες, δεν άντεχε να είναι μόνος του. Δεν άντεχε τη μοναξιά του ο Θεός. Και ποια ήταν η μοναξιά? Τότε είχε χάσει τον άνθρωπο μετά την πτώση. Η πτώση που κάναμε στο παράδεισο δεν στήχησε μόνο σε εμάς τους ανθρώπους.
για τη φυλή από τον Παράδεισο. Χάσαμε το δικαίωμα να περπατήσουμε το δρόμο της αθανασίας, να γίνουμε αθάνατοι. Χάσαμε το να είμαστε πάντα κοντά στο Χριστό και μόνο κοντά στο Θεό και μόνο στο Θεό. Να μην μπορεί να μας φτάσει ο διάβολος, γιατί ήμασταν στο Παράδεισο. Τα χάσαμε όλα. Αλλά δεν χάσαμε μόνο εμείς οι άνθρωποι. Το μεγαλείο της έννοιας του Θεού μας είναι ότι έχασε και ο Θεός. Ποιον? Τον άνθρωπο. Τι λένε τα τροπάρια της Μεγάλης Τρίτης εκεί, το περίφημο τροπάριο της Κασιανής? Ότι κάθε απόγευμα, κάθε διληνό, ο Θεός επισκέπτονταν, λέει, τον Αδάμ και την Εύα και έκανε παρέα μαζί. Τώρα, μη μου πείτε πώς γινόταν όλα αυτά. Βεβαίως, γιατί τότε δεν ζούσαμε έτσι όπως τώρα, με την πεπτοκία φύση μας, δηλαδή αυτή τη φύση που έχει πέσει στην αμαρτία και στην παραπολή. Τότε ζούσαμε μες στο Παράδεισο. Και ναι, μας επισκέπτονται κάθε απόγευμα. Γι' αυτό και το απόγευμα, λέει, που έπεσαν η Εύα πρώτα και ο Αδάμ μετά, πήγε ο Θεός και τους φώναζε: «Αδάμ, πού είσαι, Αδάμ, πού είστε?» «Κρύφτηκα, Θεέ μου!» Γιατί? Γιατί? Δεν φταίω εγώ. Φταίει η Εύα. Ποια Εύα? Αυτή? Πόσο εύκολα δώσαμε το φταίξιμο στον Θεό, την οποία εσύ δημιούργησες. Εσύ την έφτιαξες, αυτή φταίει. Άρα φταίς κι εσύ. Εκεί χαθήκαμε. Εκεί ο άνθρωπος χάθηκε. Αλλά τον έχασε και ο Θεός. Γιατί έφυγε μακριά του. Και πόναγε ο άνθρωπος και πονούσε και ο Θεός. Γιατί μας ξαναήθελε κοντά του. Και τι έκανε ο Θεός για να μας πάρει κοντά? Ήρθε, μας μίλησε και ωραία όλα. Δεν τον έφτανε αυτό το Θεό. Δέστε τώρα, θα το πω όσο γίνεται πιο απλά, συγχωρέστε. Ξενήθηκε πρώτα τη δόξα του. Ο Χριστός μας ήρθε ξεντυμένος όλη του τη δόξα. Όλη του τη δόξα. Μία στιγμή μόνο φάνηκε η δόξα του. Πότε? Εκεί που γιορτάζει ο λαός του το πανηγύριο. Μεταμόρφωση. Αλλά και εκεί στα κρυφά την έκανε τη μεταμόρφωση ενώπιον των τριών μαθητών του μόνο. Τίποτα άλλο, και τι τους είπε κιόλα? Μηδενή, μηδενή, πείτε, δεν απαιτεί σε κανένα τίποτα. Γιατί άμα πείτε, τι θα καταλάβω? Ο Χριστός λοιπόν ήρθε ξεντυμένος στη δόξα του. Την έκρυψε. Πού την έκρυψε? Στο ανθρώπινό του σώμα. Πήρε το σώμα του δικό μας, έγινε θεάνθρωπος, όχι για να μας δείξει κάτι, για να μας δώσει την άνεση και την ομορφιά να μπορούμε να ξαναζυγώσουμε, να ξαναβρεθούμε κοντά του. Και αυτό το πρόσωπο που έλαβε, το εδόξασε ο Θεός. Τι είπε στους μαθητές? Κάτι υπέροχες φρασούλες κάθε τόσο. Κάτι υπέροχες φρασούλες. Εμείς, λέει, εσείς δηλαδή, λέει στους μαθητές, φίλοι μου είστε. Είστε φίλοι μου. Είστε φιλαράκια μου. Και ή το Θεού του υψίστου. Είστε παιδιά
σιωνού του Θεού του υψίστου. Και κάπου αλλού λέει, θα μπορούσατε να γίνετε θεοί κατά χάρη. Και κάπου αλλού λέει, δεν ήρθε να μας κάνει δούλους, αλλά να μας κάνει παιδιά του. Αλλά για να μην μας τρομάξει και να μην μας υποχρεώσει με τη δύναμη και την ορμή του, τη θεότητά του, τη λάμψη του, που θα αναφύνονταν η λάμψη, αναφύνονταν η θεότητα, θα έκαιγε τα πάντα. Όταν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ τον ορμάει σπήρα να τον συλλάβει με πρωτεργάτη τον Ιουδά, όταν ορμάει η σπήρα να τον συλλάβει και παίρνει ο Πέτρος το μαχαίρι για να τον κόψει το αυτί του δούλου, αυτό μπόρεσε να κάνει ο καημένος, του λέει βάλε το μαχαίρι στη θέση της, βάλε το μαχαίρι στη θέση του. Θα μπορούσα, λέει, αυτή την ώρα να παρατάξω λεγεώνες αγγέλων, στρατιές αγγέλων και να μην μπορέσει κανένας να με ζυγώσει. Και αντί αυτού των στρατιών και των αγγέλων και της δόξης και της δύναμης και της εξουσίας και της θεότητας, της παντοδυναμίας της θεότητας, τι κάνει ο Χριστός? Παραδίνεται. Γιατί ούτως αγάπησε, με λέει, ο Θεός τον κόσμο, πώς τον αγάπησε. Τι έκανε? Έδωκε τον Υιόν αυτού. Γιατί? Ή να σταυρωθεί. Αν αυτά δεν τα καταλάβουμε, τότε όχι μόνο δεν φεύγει ο φόβος, εισηγούμε το Θεό με φόβο. Όχι, δεν το θέλει ο Θεός. Όχι, 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 όχι. Δεν θέλει. Γιατί? Ο ίδιος το είπε. Η αγάπη έξω βγάζει τον φόβο. Και τούτος ο Θεός, δεν υπάρχει σημείο της γραφής. Προσπαθούσα αυτές τις μέρες, έτσι για να ετοιμάσω λίγο τις ομιλίες μου, να δω μες στη γραφή πόσες φορές είναι χαμένη η λέξη αγάπη, πόσο μας αγαπάει ο Θεός, με λέξεις. Τα χάσα. Συνεχώς η αγάπη. Συνεχώς ο Θεός της αγάπης. Παραβολές. Έχετε, μωρέ, έχουμε καταλάβει πόσο πολύ στις παραβολές ο Χριστός έβαλε τον άνθρωπο, έβαλε την αγάπη, έβαλε την έννοια μας τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Τι λέει στην παραβολή της μελούσης Κρίσεως? Για λίγο να τα πάρουμε. Επείνασα, λέει, και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Ήμουν, όχι, αυτό θέλω να το προσέξω. Ξένος και με περιμαζέψατε. Ήμουν ασθενής, ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Και τότε λέει, θα του πούνε όχι, θα του πούμε. Λάθος. Θα του πούνε αυτοί ποιοι, αυτοί που είναι για να πάει στον παράδεισο. Εμείς τώρα που θα είμαστε, εγώ δεν ξέρω παράδεισο. Πολλά μου λείπουνε. Θα του πούνε λοιπόν αυτοί. Πότε σε είδαμε, λέει, πεινώντα ή διψώντα ή στη φυλακή ή ασθενή ή ξένο? Και τι απαντάει εκεί? Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα.
αφού επίησατε εν τούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων αυτό κάνατε, λέει, στους ανθρώπους. Ποιους όμως, πώς μας θεωρεί, πώς θεωρεί τους ανθρώπους, πώς βάζει τον κάθε άνθρωπο, μωρέ ο Θεός. Εμή επίησατε, ο κάθε άνθρωπος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο κάθε άνθρωπος πάνω στη γη, όχι 5-10 καλοί. Άσε για τους καλούς, είπε άλλη παραβολή. Του Τελώνη και του Φαρισαίου, εκεί ωραία τους κάνει. Τους καλούς μας κάνει ωραία εκεί. Βάζει τον Τελωνάκο να σώζεται. Όχι τον σπουδαίο, τον καλό πιστό των Φαρισαίων. Όπως και πάνω από το Σταυρό, ποιον βάζει να σώζεται. Ποιος είναι ο πρώτος που πήρε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο ληστής. Και ποια ήταν η παρέα του Χριστού. Για να δούμε λίγο ποιους τίμησε πάνω απ' όλα. Και γιατί τους τίμησε. Και σχήνεται, λέει ο διδάσκαλος μου, δεν τρέπεται ο διδάσκαλός σας, είπα στους μαθητές, εστί και πίνει, να τρώει και να πίνει με τα αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Ναι ρε, ναι, δεν τρέπονταν αυτοί, ας με συγχωρέσουν οι άλλοι τώρα, αυτοί θα το πω, αυτή ήταν η μαγιά αυτού του Χριστού. Ότι δεν τρέπονταν, ποιο δεν τρέπονταν, τον κάθε αμαρτωλό. Γιατί! Ακούστε το και δώστε το στα παιδιά σας. Ότι μας αγαπάει όλους. Και αυτούς που κάνουν λάθη, πιο πολύ. Πιο πολύ νοιάζεται. Τούτος ο Χριστός το είπε δυνατά όταν του το είπανε. Δεν τρέπεσε να πας με αυτούς. Και τι είπε, και έχουν ανάγκη, λέει, οι υγιένοντες γιατρού. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί που είναι καλά τον γιατρό. Ποιοι έχουν ανάγκη τον γιατρό. Οι κακοψέχοντες. Αυτοί οι οποίοι πάσχουν, υποφέρουν. Ξέρετε κάτι, του το δω το πράγμα. Του το δω, που είμαστε όλοι εδώ, κάθε νορία, ο κάθε ναός, η κάθε σύναξη. Όχι ο ναός σαν βάρια, κάθε σύναξη που γίνεται είναι ο Θεός ανάμεσά μας. Για μας τους Ορθόδοξους, θα το πω αυτό γιατί στις μέρες μας κάποιοι πολύ μπερδεύτηκαν και με αυτά τα χαζά του ίντερνετ έχουν μπερδευτεί πιο πολύ. Παρένθεση σε αυτό που λέω γιατί θέλω να το πω. Στους καθολικούς την αλήθεια και τον Χριστό και τον Θεό και την πίστη και την αλήθεια της Εκκλησίας την εκφράζει ο ένας, ο Πάπας. Ο ένας, ο Πάπας. Εκεί είπε ο Πάπας τέλος. Θα σας πούν όλοι θέλουν. Στους Προτεστάντες ο κάθε ένας. Στους Ορθόδοξους το όλοι μαζί. Όχι, για προσέξτε λίγο. Μη μας βάζει ο διάβολος, φύγετε από τους ναούς, φύγετε από εκεί, φύγετε, οι πατριάρχες, οι παπάδες, οι δεσποτάτες, οι αρχιεπίσκοποι, οι θεολόγοι έχουν προδώσει την πίστη, φύγετε. Από πού, ωραία. Το μαζί έφτιαξε ο Χριστός. Και μάλιστα πιστεύω σας τα λένε αυτά, έχετε πολύ καλό κουπούλι. Τον αγκάλιασα και το ένιωσα αυτό. Εδώ μέσα τελείται ένα μυστήριο του μαζί, του όλοι μαζί, που αυτό το μαζί δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να το φτιάξει μόνος του επί της γης, ποτέ. Εδώ, εκεί,
πάνω σε κάθε Αγία Τράπεζα συναντιέται η οικουμένη ολόκληρη. Πώς? Με τον να είναι εκεί ο Χριστός, ο αγνός, το σώμα του Χριστού στον Άγιο Δίσκο και δίπλα στο Άγιο Ποτήριο το αίμα του Χριστού. Και σε εκείνο τον Άγιο Δίσκο ο παπάς τη βάζει κάθε φορά που λειτουργάει. Βάζει ένα κομμάτι που γράφει πάνω Ιησούς Χριστός νικά και θα γίνει σώμα Χριστού. Δεν θα γίνει σαν τον Χριστό, θα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Παραπάνω από αυτό όμως υπάρχει κάτι εκεί, διότι δεν ήθελε ο Χριστός να είναι μόνος του εκεί. Αυτό είναι το παραπάνω και ποιοι είναι εκεί, ποιοι είναι πάνω εκεί και είναι μέσα στο Άγιο Ποτήρι όταν φωνάζει ο παπάς, ελάτε να κοινωνήσετε. Εκεί δίπλα λέει η Παναγία από τη μια μεριά, απ' την άλλη είναι όλοι οι Άγιοι, μνημονεύει Αγίους ο παπάς, αρχαγγέλους, αρχαίους, προφήτες, αποστόλους, πατριάρχες, τους Αγίους Αναρχήρους, τις γυναίκες, τους μάρτυρες, τους οσίους, τους παλιούς, τους καινούριους, όλους τους Αγίους. Πιο σπουδαίο όμως και από αυτό υπάρχει κάτι εκεί. Και μην αφήνει τον διάβολο τώρα να σας πει πιο σπουδαίο και από τη διακοινωνία, πιο σπουδαίο και από την Παναγία. Ναι, 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 πιο σπουδαίο. Τι? Ότι μπροστά στα ποδαράκια του Χριστού πούλησαν ο Χάζος Παπαχρίστος και όλοι οι άλλοι είναι υπέροχοι ιερείς, τρίβουν ψυχουλάκια από όλες τις ψυχές των ζωντανών και των αποθαμένων. Δηλαδή η συνάντηση είναι των πάντων, ουρανού και γης. Ο ουρανός όλος και η γη όλη. Ειδικά σε κάποια μοναστήρια του Αγίου Όρους που έχω βρεθεί σε αρρυπνίες και μας βάζουν 20-30 ποτάδες, μας δίνουν ένα πετραχύλι, παίρνουμε ένα κυβότιο ο καθένας με ονόματα και διαβάζουμε όλη τη νύχτα. Χιλιάδες, πολλές χιλιάδες ονόματα. Και λέω, κοίτα εδώ πέρα συνάντηση. Αλλά κάθε φορά που λειτουργεί ο παπάς συναντιόνται τα πάντα. Γι' αυτό λέγεται στον ωραίο της τίτλο Ευχαριστιακή Σύναξη. Σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι ο Χριστός μας. Και κάθε φορά στη λειτουργία επαναλαμβάνεται η γέννηση, η βάφτιση, η σταύρωση, η ταφή. Αλλά όχι, δεν μένει εκεί ο Χριστός. Η Ανάσταση. Η λειτουργία πάντα είναι αναστάσιμη στο τέλος. Είναι θυσία, τρέχει αίμα του Χριστού κάθε φορά. Αλλά για να μην μας σοκάρει ο Χριστός, μας βάλει αίμα να τρέχει. Έβαλε κρασάκι τόσο απλό, όπως απλά ήρθε μέσα στο στάβλο. Έβαλε ψωμάκι που θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Αυτόν τον Χριστό εγώ θέλω να μάθετε στα παιδιά σας. Αυτόν τον Χριστό θέλω να ζήσετε, που μας θέλει όλους εκεί, στα Γιάννενα. Αυτό το λέω και για την πατρίδα μου, να χαζώσω. Κάνω διαφήμιση λίγο στα Γιάννενα. Έχει στο νησάκι, όσοι έχετε πάει, μια παλιά εκκλησία, παλιό μοναστηράκι ήταν. Δεν σώζεται πολλά, όμως σώζεται. Υπέροχες τυπογραφίες, 15ος, 16ος αιώνας. Ιερά Μονή Φιλανθρωπινών λέγεται. Δεν το είπα γι' αυτό για τη διαφήμιση. Εκεί έχει τη ζωή του Χριστού. Και έχει ένα σταυρό που εκεί πάνω ανεβαίνει ο Χριστός, αλλά η προηγούμενη παράσταση από τον εσταυρωμένο Χριστό έχει ένα σταυρό, μία σκάλα και ένα Χριστό
να δρασκελάει πολύ και να πιάνει το σταυρό για να τραβηχτεί να ανεβεί πάνω στο σταυρό. Και λέει, ερχόμενος ο Κύριος, επί το εκούσιον πάθος. Γιατί ήθελε γρήγορα να μας δείξει πόσο μας αγαπάει. Ήθελε να μας δείξει πόσο μας αγαπάει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη σταυρωθεί ο Χριστός. Δεν το βγάζω από κάπου αυτό. Χαζή δικιά μου σκέψη, αλλά λέω, δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί ήρθε από την αγάπη του ο Χριστός πάνω στη γη. Ήρθε με αγάπη. Ήρθε, λένε οι πατέρες, ερωτευμένος ο Χριστός. Όχι με τους καλούς, όχι. Με τον κάθε άνθρωπο που είχε ζήσει μέχρι τότε, γι' αυτό κατέβηκε στον Άδη να σου μιλήσει και να σώσει όσοι τον άκουσαν. Πόσους έσωσε, το ξέρουμε, μας λέει πουθενά. Έσωσε πάντως. Μπορεί και τους περισσότερους. Μπορεί και όλους. Μπορεί και κάποιους. Αλλά και δίπλα του εκεί που πόναγε, τόσο πολύ αγάπησε τους δύο ληστές που έκανε τα πάντα να τους σώσει. Σώθηκε ο ένας. Και τον έβαλε παράδειγμα, τον ληστή. Γιατί έβαλε πρώτον τον ληστή, που λένε τα παιδιά, που λέγανε τα παιδιά στο σχολείο, και τους έλεγε για να μας δείξει ότι και ο πιο αμαρτωλός έχει ακέραια την ελπίδα. Και να κλείσω την παρένθεση στην προηγούμενη με τη Θεία Κοινωνία. Ξέρετε, στην Θεία Κοινωνία δεν κοινωνάμε ένα κομμάτι του Χριστού. Αυτό είναι το απέραντο ακόμα μεγαλείο της αγάπης του. Κοινωνάμε τον όλο Χριστό. Κοινωνάμε ολόκληρο τον Χριστό κάθε φορά. Όλοι, ο κάθε ένας κοινωνάει ολόκληρο τον Χριστό. Ο κάθε μαργαρίτης είναι ένας Χριστός. Αυτός ο Χριστός λοιπόν γεννιέται αυτές τις μέρες. Και κάποτε να σας πω ένα διήγημα τώρα για να το αλαφρύνουμε λίγο, γιατί δεν μ' αρέσει να λέω πολλά θεολογικά. Ήταν, λέει, σε ένα μέρος ένας άρχοντας. Είχε τον τόπο του, είχε τους κόμους του, είχε. Και του λέει ο Χριστός, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ετοιμάσου, λέει, άρχοντα, φέτος, λέει, αυτά τα Χριστούγεννα θα έρθω να γεννηθώ στο σπίτι σου. Α, λέει ο άρχοντας, λέει, ο Θεός το. Βάζει λοιπόν να ετοιμάσει τα πάντα, να είναι όλα να λάβουν, βαμμένα, καθαρά, περιποιημένα, υπηρέτες, κόσμο, και καλεί όλους τους άλλους τους άρχοντες από τις γύρω περιοχές, καλεί τους συγγενείς του, τους φίλους του, τους δικούς του ανθρώπους, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, δεν ξέρω, όλους. Ζεσταίνουν το σπίτι εκείνο το βράδυ και φτιάχνουν και το περίφημο Χριστόψωμο της Χριστιανοσύνης. Είναι από τον Παπαδιαμάντη. Και εκεί που είναι όλοι έτοιμοι, και ο άρχοντας στην καρδιά του που θα έρθει ο Χριστός, θα δείξει σε όλους τον Χριστό. Θα δείξει σε όλους τον Χριστό που θα γεννηθεί. Όλα έτοιμα, χτυπάει πόρτα. Βγαίνει στον πλατήσκαλο αυτός, ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν. Μια γυναίκα με ένα ορφανό παιδάκι στην αγκαλιά. Καλοί μου άνθρωποι, σας παρακαλώ. Κάπου μια γωνιά μου έχει χιόνι, έχει κρύο. Δεν έχω που να μείνω, σας παρακαλώ. Φύγε τώρα, περιμένω τον Χριστό, σε παρακαλώ, άντε! Διόχος. Ξαναχτυπάει πόρτα, ξανακλείνει, ξαναπεριμένει, ξαναχτυπάει πόρτα. Τώρα είναι ο Χριστός.
Ξανανοίγω και τι να δω. Ένα γέρο που μου κορεσμένο κιόλας. Ίσως και φρόνο. Καλή μου άνθρωποι, μια χρονιά για μένα, σας παρακαλώ, θα πεθάνω. Δεν έχω φέρει να φάω, δεν έχω ζέστη, δεν έχω κανένα, δεν έχω τίποτα. Φύγε τώρα, μου χαλάς. Το σκηνικό έρχεται ο Χριστός. Το διώχνω και αυτό. Ξανακλείνει πρώτα, ξαναπεριμένει, ξαναχτυπάει όμως. Τρεις καβαλάρινες διόνι έχεις τόσο και καλά. Ψάχνουν και αυτοί μια γωνιά να μου πεθάνουν τα ζωντανά τους. Και να μην πεθάνουν και οι τους διώχνουν και αυτούς. Ξαναχτυπάει, διώχνει και τους άλλους, διώχνει και τους άλλους, διώχνει και τους άλλους. Ξημερώνει όμως. Και εδώ τώρα έχει αξία τι έχει. Άρχισαν όλοι να κοροϊδεύουν τον άνθρωπο. Τι τροφή σου λέει, μας κοροϊδεύσες. Μας κοροϊδεύσες όλους, θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο Χριστός. Άντε ρε, λέει σε σένα, θα έρθει ο Χριστός. Κι άρχισαν ένας ένας να φεύγουν. Έφυγαν όλοι. Έφυγαν και τα παιδιά του και τον κοροϊδεύσαν και αυτά. Και τότε θύμωσε λέει ο άνθρωπος. Ντροπή σου Θεέ μου να λες ψέματα. Γιατί με κοροϊδεύσε, γιατί μου είπες ψέματα. Μιλάει ο Θεός. Σου είπα ψέματα πώς, πότε. Μα είπες θα δεις. Μα ήρθα άνθρωπε. Ήρθε. Όλοι ήμασταν στις πόρτες υπηρέτες, δεν ήρθες, ψέματα. Ήρθα και ήμουνα γύρω από το όρφανο παιδί, ήμουν ο παππούς, ήμουν στους περαστικούς, ήμουνα. Δεν μου άρεσε, δεν ήρθα, έχασε. Μη κοιτάτε, λέω, στον ουρανό να δείτε τον Θεό. Δεν θα τον δείτε ποτέ. Κάποιοι πολλοί Άγιοι μπορεί να ανοίξαν τον ουρανό μέσα σε αυτούς και όμως τους πάθους. Για μας δεν είναι ο ουρανός που θα δούμε τον Χριστό. Για μας είναι ο πλησίον. Για μας είναι ο διπλανός μας. Για μας είναι κάποιος άνθρωπος. Και όταν ρώτησε εκεί ο νέος και τη συστήνου πλησίου του, ποιος είναι ο πλησίου και πες μου λέει Χριστέ, τι μπορούσε, την παραβολή του καλού Σαμαρίου, που εκεί ένας λέει Ιουδαίος κατέφερνε από Ιεροσόλυμο εις Ιερυχό και ληστές περιέλεσε. Ή και εκδίσανε σε αυτόν, τον ξυπνήσανε, τον κοπάνησαν και τον έκλεισαν. Αφέντα σε αυτόν την πιθανή την χάμπητα. Και μετά λέει, περνάει σύμφωνα σε μια κοπελιά, το Ευαγγέλιο του λέει, περνάει πρώτο σε ένας παπάς, το κοιτάει, περνάει λέει και ένας Λεβίτης. Τώρα η σειρά στους νεοκόρους, στους υπηρέτες, στους ναούς, στους ψάλτες, ήταν η φυλή του Λεβί που είχαν την περιποίηση και την προστασία του νόμου. Και αυτός λέει «Δόν» ανυπαρήφθη. Και περνάει ο Σαμαρίτης που ήταν εχθρός. Ο Σαμαρίτης δεν ήταν φίλος του, ούτε ο εθνής του. Ίσα ίσα που συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Και όμως, αυτός έμεινε πήγε στο πανδοχείο και έβγαλε και λεφτά και έδωσε και αν λέει ξοδέψεις κι άλλα εν το επανέλθες θα έπρεπε να δώσεις. Τις εκ των τριών τούτων πιστεύεις ότι ήταν λέει αυτός που ήταν πλησίον ο πίσας το έδωσε αυτό. Αυτός που έδωσε, αυτός που περιποιήθηκε, αυτός που αγάπησε,
αγάπη. Γιατί τι είπαμε στον τίτλο της ομιλίας? Η αγάπη έξω βγάζει τον φόβο. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να γεμίζουμε τα παιδιά μας με τον φόβο του Θεού. Τα ακούω πολλές φορές και πιστέψτε με. Πώς είσαι έτσι? Πώς θα σε δει ο Θεός? Τι λες κάτι? Ποιος μας είπε ότι ο Θεός βλέπει μόνο τους κυριλάδους? Εγώ νομίζω ότι αυτός δεν τους βλέπει. Θεούλης βλέπει αυτούς που βασανίζουν, αυτούς που σκύβουν το κεφάλι. Όταν πάλευα και εγώ με την ψυχή μου, γιατί είχα πάει στο Πανεπιστήμιο την περίοδο της μεταπολίτευσης, τότε που είχα αμφισβητηθεί τα πάντα, είχα και εγώ τις αμφισβητήσεις μου μέσα, δυνατές κάποια στιγμή. Και πήγαινα στο Γεροπαΐσιο και του τάχω να πω τι ωραίο δράσος είχα και εγώ. Πήγαινα και του τάχω να έτσι κοδεύουμε τον κόσμο, έτσι κάνουμε, έτσι τούτο, έτσι εκείνο, έτσι το ένα, έτσι το άλλο. Και όταν τα άκουγε, ούτε στην κορφά μου τα έχω σκεφτός, ποτέ δεν με πολέμησε. Πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την αγκαλιά του, πάντα με την ηρεμία του. Και μετά το ξεχνάω, για δύο χρόνια δεν πήγαινα καθόλου. Γιατί? Γιατί είχα γίνει κι εγώ πολύ σκληροπυρηνικός μετά. Και νόμιζα ότι είχα γίνει και σπουδαίος ασκητής και πήρα την απόφαση να πάω στο Αγιονόμος για να μονάσω. Είχα βρει και ένα ωραίο μοναστήρι, με είχαν εκεί στα όπα-όπα, πήγαινε. Και πάω να πάρω την ευχή του Γέροντα μετά από 2-2,5 χρόνια. Και είναι μια μέρα Γενάρη και ξυπνάμε το πρωί και έχει ρίξει 2,5 μέση χιόνι. Και λέω τι ωραία σήμερα, πάμε στο Γέροντα και θα δούμε ασκητικά πράγματα. Ασκητήστε εγώ δηλαδή. Τρομάρα μου, 23 χρονών, παιδιά. Και πάμε λοιπόν και στο Γέροντα. Πάω πρώτος μου. Και βλέπω καμιά εβδομηνταριά να το περιμένουν και πατάω μέσα από μια τσαντίλα. Τι θέλουν μόνο αυτοί, τι ξέρουν αυτοί από ασκητικά και από τέτοια και από καλομερικά. Δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας εμάς τους. Σπουδαίος. Και κάποια στιγμή βγαίνει ο Γέροντας, βγαίνει, κοιτάει γύρω-γύρω, κρύο παπουνιά ο Γέροντας με μια κουβέρτα σκεπασμένος, διότι με τον ένα πνεύμα που είχε κρύωνε πολύ. Και κοιτάει προς το αυτό και λέει, αχ, λέει, εδώ έχουμε και έναν μεγάλο ασκητή. Κοιτάω, εγώ δεν ήταν κανένας ιερωμένος, κανένας καλόγερος. Τι είπε το μυαλό μου, το πάω φτωχό και το χαζό για μένα τα λέει. Ξαναμπαίνει μέσα ο Γέροντας, λέω τώρα να κάτσω μέχρι το πρωί αν χρειαστεί. Μέσα στο κρύο θα μου πει σπουδαία πράγματα. Και μπορεί να μου πει και το όνομα και να τον έχω και λουνό και να σας έλεγα τώρα, ξέρετε το όνομα που έχω. Μην γύρω Παΐσιος. Και ξαναβγαίνει μετά από αρκετή ώρα και μπαίνουμε στη σειρά. Τραβάει μια συγκεκριμένη να φύγω από το όρος εκείνη τη στιγμή. Φεύγεις τώρα από το όρος. Και από μέσα πάω στα κλάματα, νιώθω ότι κρεμοτσακίζομαι, το τρέχω λίγο, φεύγω. Για μια εβδομάδα το μυαλό μου πήγαινε μια να τον ευχαριστώ που το έκανε και μια να τον βρίζω που δεν κατάλαβε ποιος ήμουν και τι σπουδαίος ήμουν. Θα πάω να τον ξαναβρω. Τώρα έχει σημασία, αυτά είναι κάτι χαζάκι σας είπα. Και πάω και τον ξαναγνωρίζω. Ο καιρός είχε φτιάξει, το χιόνι είχε λιώσει, κανένας δεν ήταν, ήμασταν οι δυο μας. Και του λέω και έναν παιδιά μέσα μου τώρα, γιατί εγώ είμαι κοντά στο να τρελαθώ. Γιατί με έπιωσε. Μου λέει τι δουλειά έχεις τώρα. Να υπηρετήσω το Χριστούγεννα. Κάνω την άσκησή μου. Ποιο Χριστούλη μου λέει, που τον είδε εσύ τον Χριστούλη. Εγώ του λέω και δεν τα έκανα πόδι, έκανα σωματικά, έκανα σπίρι μου σε
Ολοκληρή εφημερίδα. Λέω, για πες μου τώρα, γιατί τώρα μου τα μπερδεύεις και δύο. Άκρε παιδάκι μου, λέει. Είχες φτιάξει ένα τεράστιο εγώ και ήταν ο Θεός σου και το προσκύνημα μας. Και πότε ρε γέροντα ήμουν κοντά τότε στο Θεό, αφού δεν ήμουν τώρα που έκανα τις ακολουθίες, που έκανα τούτο που έκανα εκείνο. Πότε ήμουν κοντά, τι μου είπε. Θυμάσαι τότε τον αμφισβητούσες, τότε ήσουν κοντά. Τώρα, όχι μακριά, καμιά σχέση με τον Θεό. Από τότε τρόμαξα. Λέω, Θεέ μου, θέλει ταπείνωση ο Θεός. Και θέλει για κάποιο ο Θεός. Τότε βρίσκομαι τον Θεό, όταν έχει ταπείνωση. Και το ρωτούσα πολλές φορές, σας πω κι άλλα με τον Γέροντα Παΐσιο. Παπαγιάννη, μέχρι τώρα έχω. Όχι, μην βλέπεις τέτοια, άμα πεις τέτοια, λίγο πάνω. Στην Κύπρο που είχα πάει πριν λίγες μέρες, πήγα σε έναν δεσπότη, δεν θα πω όνομα, γιατί τώρα έχουν και εκλογές αθλητικά. Και είναι επικίνδυνο να λέω πράγματα. Και του λέω πόση τώρα έχω και μου λέει 2 ώρες. 2 ώρες σου μιλάω. Λέω το χωρίς στον δεσπότη. Όταν λοιπόν ρωτούσα τώρα, γέροντα μου, γέροντα μου, όταν έρχεται ένας που έχει αμαρτίες, τι καλείται, τι του λέει ο πνευματικός μου. Ακούστε ρε τι μου γέροντας. Τίποτα παιδάκι, τίποτα ρε γέροντα. Έτσι περνάει και φέρνει. Εκείνη την ώρα λέει ο πνευματικός οφείλει να κατεβάσει το Θεό στη γη για να αγκαλιάσει το πλάσμα. Τι λες μωρέ Γιώργο, πώς θα κατεβάσει το Θεό, τι είναι ο Θεός θα το κατεβάσει. Δύσκολα έλεγε γίνεται. Τότε οφείλει λέει πνευματικός να αγκαλιάσει το πλάσμα του Θεού. Αγάπη πρέπει να δείξει. Πολύ. Και τι μου είπε παρακάτω. Δεν το είπε από το μυαλό του ο Γέροντας. Εκείνη η παραβολή, παιδάκι μου, του Ασώτου, τι μας δίνει. Ότι όταν γύρισε ο Άσωτος, τι έκανε ο πατέρας. Γιατί εδώ ο πατέρας είναι ο Θεός πατέρας. Δραμώνει από αυτόν, τρέχει και συνεχερός πλέον, το περιμένει. Και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτό. Αυτό το κατεφύλησε που λέει για αξία. Και μετά, αφού το πλένω, αφού του βάζω το λαχτιδίδι, αφού του βάζω την καλή τη στολή, θύσαντες των μόσχων των συντευτών και φαγόντες, εφρανθόμενοι. Αυτό, μωρέ, το εφρανθόμενοι είναι ο Θεός. Να χαίρεται, να χαίρεται αυτός και όλοι εμείς για τον καθένα. Όχι να κοιτάμε τον άλλον, τι θέλει μωρή αυτή στην εκκλησία. Ήρθε αυτή στην εκκλησία, δεν τρέπεται. Τι θέλει αυτός στην εκκλησία, δεν τρέπεται. Εγώ λοιπόν έχω μια τύχη στη ζωή μου. Στην αρχή όταν μπήκε πάνω μου αυτή η ιστορία, δεν σας κρύβω ότι λίγο σοκαρίστηκα. Όχι, μην κοιτάτε που το παίζω άλλο. Όταν μπήκε ο τίτλος του Παπαπάου, έρχεται μου μέσα μου εσείς, τι είναι αυτό τώρα. Πρέπει, παπάς, πράγμα. Γένια και όλα μόνο ο Θεός, έτσι, γένια αυτά. Μετά όμως, όταν είδα πόσο εύκολα όλα αυτά τα παιδιά τρέχουν πάνω μου, τώρα λέω, μα ωραία, ωραία. Τώρα, εντάξει, δεν σας κρύβω ότι τα απολαμβάνω. Ξέρετε τι είναι να είσαι στο γήπεδο, να καίει δίπλα, όσοι δεν το ξέρετε, δεν ξέρετε τίποτα, να καίει, να καίει, να σε πατάει, να είναι
και να σου χαιρετάνε το παιδί τρέχοντας, σ' αγκαλιάζει και σ' ταυτεί, παπά μου έκανε αυτό και 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 βόηθα με και το βλέπει στα μάτια να τα τρέχουν, να κλαίει. Πόσα δάκρυα έχω δει από τα παιδιά σας, πόσα μάτια και να κλαίνε και να χοροπηδάνε από τη χαρά. Το έχω δει αυτό, να έχει και κλάματα και χαρά μαζί. Και να μου λένε εκεί την ώρα, εκεί, διάβασε μας και την ευχή τώρα. Εγώ στην αρχή δεν τη διάβασα. Έλεγα, πού μωρέ εδώ ο Θεός. Μετά σκέφτηκα και λέω, αφού είναι πανταχού παρόν, δεν είναι εδώ. Άμα δεν είναι εδώ, κάτι τρέχει. Τώρα τη διαβάζω. Ξέρετε πόσες φορές έχω ζήσει τέτοιες εξομολογήσεις ατελείωτες. Και ξέρετε τι ωραία μετά αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά ζυγώνουν τόσο που δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Αλήθεια σας λέω. Ζυγώνουν. Τα παίρνουν αυτά και τα κάνουν πράξη. Βόηθα με παπά μου να τα βρω. Με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου, με τον εαυτό μου, με το κορίτσι μου και να βγάλουμε άκρη, να φτιάξουμε οικογένεια και να τα βρω ρε παπά μου το Θεό. Τα ακούω αυτά και λιώνω. Λιώνω. Λιώνω κάθε μέρα στη Σαρακίνα που είμαι, υπέροχο μέρος, προσβάσιμος όλα αυτά τα παιδιά, έρχονται δεκάδες. Ξέρετε κάτι, ωραία, το κάνουμε τώρα πείραμα. Με επιτρέψει ο Γιάννη. Έρχονται 30, 40, 50, 60, καθόμαστε όλοι μαζί, παπά εξομολόγα μας. Όχι ο καθένας χώρια. Όλοι μαζί. Εκεί να δείτε εξομολόγηση. 3 ώρες, 4 ώρες. Και να βγάζουν πράγματα που λιγάνε τα δικά μου τα πόδια. Λέω πώς το λένε τώρα. Ησυχία. Πολλές φορές με πάει εξομολόγηση ξημερώματα. Ευτυχώς έχω καλή παπαδιά και δεν έχει ποιος ακόμα. Μη γελάτε. Μη γελάτε εύκολα. Και είναι εδώ και το βοήθημα. Σε βάλω ιδέες. Σου λέει 8 η ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί. Να παλεύουμε αυτά τα παιδιά στην Τσιμισκή, στην Εγνατία, στην Παραλία, στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Κύπρο. Ξέρετε πόσο εύκολα τις χαμογελάσεις. Γέροντα έλεγα στον Γέροντα Παΐσιο, τι λέμε στον κόσμο, τι κήρυγμα βγάζουμε, τι λόγια λέμε, άκουε παιδάκι μου, άστο, πστ, άστο σε παρακαλώ. Άστα. Είπαμε δεν τα φοβίζουμε, λέει. Αυτό λέμε τόσο τώρα. Είχα πάει τώρα τελευταία στην Κύπρο και ήθελα να πάω στα κατεχόμενα να προσκυνήσω ένα ναό παλιό την Αγία Σοφιά στα πράστια της Λευκουσίας. Και με σταματούσαν στον δρόμο τα τουρκάκια για να τα ευλογήσουν. Και όταν πάμε στον Αγίο και τον Βουδουνά στην πόλη, εκεί ζούμε μεγαλεία, που εκεί βλέπουμε ποιους αγαπάει μόνο ο Θεός.
Και μέχρι πού το φτάνει αυτός ο Θεός την αγάπη του. Πας στον Αγιό Ιωάννη, είναι στη Μεγάλη την Τρίτη, τα 7 νησάκια το μεγαλύτερο, παλιό εκκλησάκι, παλιό μοναστήρι του 10ου αιώνα, του 10ου αιώνα. Και εκεί οι προσκυνητές στη μνήμη του Αγιώργη μπορεί να ξεπερνάνε κάποιες χρονιές, λέει, πολύ τις 300-350.000. Η τουρκική αστυνομία το λέει. Και με έβαζε εκεί ο Γεροεφραίμ, τον Άγιο Τρίφωνο στο Άγιο Νόρος, να κάθουμε εκεί στο τέλος την πόρτα και με το πετραχύρι και να τους εκλογάω συνέχεια τουρκαλάδες και να χτυπάνε την κεφάλα τους στον προσκυνά τον Αγιώργη και την Παναγία την ενδιδιώτησα. Και να ανάβουν ατελείωτα κανδύλια. Και να σας πω παρακάτω τώρα πως ψάχνει ο Θεός και που φτάνει ο Θεός και ποιος βρίσκει ο Θεός. Και φεύγουμε από εκεί με την παρέα όταν πήγα την πρώτη φορά. Ήμουν με το γιο μου και ένα άλλο ζευγάρι. Το ζευγάρι, το αγόρι ήταν από την πόλη. Τα ξέρε αυτά όλα. Μου λέει, λειτουργήσαμε πολλές χιλιάδες κόσμος. Και μετά κατεβήκαμε κάτω να φάμε. Λέει, θα πάμε σε ένα μαγαζί, είναι και νηστεία τώρα, που είχε και κουφτέλες. Μπαίνουμε μέσα, εγώ ακόμα με τον Άσο, παρά τότε στην πόλη, η εντολή του Πατριάρχη είναι να μην το φοράμε, γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που μπερδεύουν πράγματα. Και μόλις μας βλέπει το αφεντικό, λέει, πάτε από πίσω, λέει, στα τουρκικά, στο άλλο παιδί. Πάμε σε ένα δωματιάκι πίσω από τέσσερις μας, ήρθαν να μας πάρουν παραγγελία να φάμε. Κάποια στιγμή μπαίνει μέσα το αφεντικό, κοπανάει την πόρτα με το πόδι του και γονατίζει μπροστά μου, πιάνει τα χέρια και τα γεμίζει δάκρυα. Δάκρυα, 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 10 λεπτά. Σηκώνει τα μάτια του, έλα μάτια. Και μου λέει, για αυτούς Αλής, για μας Ηλίας. Με πιάνει, με πάει παραπέρα, στο χωλάκι έξω και μου λέει, σύντομα γιατί έχω δουλειά και δεν πρέπει να λείψω, μην πάρω χαμπάρι, να με ξενολογήσεις. Με ξενολόγησα, το διάβασα. Πάω μετά από 4 χρόνια, μαζί με την οικογένειά μου και κάτι φίλους μας. Και ψάχνω να τον βρω τον Αλή τώρα, για να ξαναφάμε και φταίμες και για να τον δω. Ψάχνω, πέρα εδώ, δεν φορούσε παράσα. Ήταν η φορά που είχαν γίνει τα επεισόδια με την Αγία Σοφιά και τα λοιπά και ο Πατριάρχης είχε πει, δεν θα φοράτε κανένα σαράσα, σας παρακαλώ. Και όπως πήγαινα εγώ πέρα εδώ, κόσμος πάρα πολύ στα καλοκαίρι, και δεν το βρίσκα. Εκεί που είχα εντοπίσει ότι ήταν το μαγαζί. Και έρχεται ένας κύριος στα αυτή και μου λέει τον Ηλία ψάχνεις. Εγώ δεν είπα τίποτα. Λέω τώρα το λες. Εκθέτεις τον εαυτό σου, εκθέτεις αυτό. Πριν τελειώσω όμως να πω κάτι, λέει μέσα στο στενό είναι. Πάμε στο στενό και χοροπηδάει ο Ηλίας που μας βλέπει και μετά στενοχωριέται που δεν είχε έτοιμο το μαγαζί γιατί έκανα να γίνει σε ένα μαγαζί και δεν είχε το δικό του έτοιμο για να μας κεράσει. Και τι μας λέει, πας κάτω στην παραλία στο τάδε μαγαζί, θα σε περιμένουν μια παρέα. Έχει πολλές εκπλήξεις μου λέει. Και πήγα κάτω και είχε καμιά 10 παιδαριά. Μόλις με είδανε, κλείσα τις πόρτες με λίγο φωτάκι. Παπά, ας είχα τα πολιτικά. Δεν έπαθα να είμαι ο παπάς τους. Παπά, που ένα λεπτό ο καθένας να μην προηγηθούν. Αυτός είναι ο Θεός. Τι λέτε. Τι λέτε μωρέ. Μέχρι όλη τη γη περπατάει ο Θεός. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μόνον εμείς και δεν έχει άλλους.
και που δεν έχει ο Θεός. Σε ποιες άκρες της γης έχει και Αγίους και Οσίους και μάρτυρες και παπάδες και δεσποτάδες κρυμμένους, φανερούς κρυμμένους. Γιατί θέλει πάντα σαν ανθρώπους σοφή. Δεν έρχεται για 5-10 μόνο. Έρχεται για όλους. Έρχεται να βρει όλους. Και προσέξτε, αυτό το όλοι μαζί πρέπει να έχουμε και εμείς έννοια. Αν έτσι τον βλέπουμε τον Θεό, με αυτήν την αγάπη, με αυτήν την έννοια για όλους μας, με αυτήν τη θυσία του για όλους μας, τότε μωρέ, γιατί πρέπει να φοβόμαστε. Να σας πω και ένα άλλο γεγονός, κάπου το είχα πει κάποτε, πώς έβγαλε κάποιος άνθρωπος με την αγάπη το φόβο ακόμα και του θανάτου. Να πω αυτό και αν δεν το τελειώνω, αν δεν το συνεχίσουμε, θα πω μια. Ήμουνα στον Τρίλοφο, παπάς, και βλέπω ένα παλικάρι που ήξερα ότι δουλεύει στο Αιγαίο. Αυτός θα είναι το Μακιάνι. Αυτός θα είναι ο επόμενος διάκονος σου. Εσύ είναι ο Μαγιώδης. Το κάνουμε μικρό. Λοιπόν, ήμουνα στον Τρίλοφο, βλέπω ένα παλικάρι, το οποίο ήξερα ότι δούλευε στο Αιγαίο, ήταν καλοκαίρι, του λέω, τι θέλεις εδώ, γιατί δεν δουλεύεις. Άσε, μου λέει ο πατέρας μου, είναι στα τελευταία, καλπάζουμε καρκίνο, φεύγει από τη ζωή. Θέλω, λέει, οπωσδήποτε να τον κοινωνήσουμε και θέλω και οπωσδήποτε να τον εξομολογήσεις. Το πρώτο του λέω πάμε τώρα. Παίρνουμε τη διακοινωνία πάμε. Το άλλο δεν το εκμένει, του λέω πρέπει να λίγο να θελήσει τουλάχιστον, λίγο να θελήσει. Πηγαίνουμε στο σπίτι. Ακούστε το τώρα. Έχει νόημα για όλους μας. Τώρα πάρ' τον γιατί θα βγάλει κρύο. Τώρα θα μου πάρει την ομιλία. Πέρνα. Θα μου πάρει την ομιλία τώρα. Λοιπόν. Ωραίος είναι να το χέρεις. Λοιπόν, βόγκα και ο άνθρωπος, όχι βόγκα και ακουγόταν πολύ μακριά από το σπίτι. Πηγαίνω, με βλέπει, του λέω ήρθα, να μην πω το όνομά του, να σε κοινωνήσω, να γίνεις καλά και να πάρεις δύναμη. Καλά, παπά. Έχεις, του λέω, να μου πεις και κάτι. Όχι, παπά, πονάω, φύγεις, σε παρακαλώ. Αχ, ωραία, λέω, ο γιος του κάτι είπε, αυτό όμως δεν γίνεται. Γονατίζω μπροστά του. Ήταν ξαπλωμένο σε ένα διβάνι. Και αρχίζω να τον χαϊδεύω στο πρόσωπο. Να τον χαϊδεύω. Δεν του έλεγα σοβαρά πράγματα. Χαζά που έλεγα. Στα χαζά είμαι εύκολος. Και αυτό τον χάιδεψα κανένα 20 λεπτό. Τον αγκαλιάζω, τον φυλάω εδώ στο λαιμό και του λέω να φύγω, αλλά να γίνεις καλά με ξανάρθω να το πω. Δεν μου είπε τίποτα, με κοίταγε στα μάτια και έφυγε. Πριν πω στο αυτοκίνητο, με φωνάζει νύχτα που είχαν φύγει όλοι από το δωμάτιο. Έλα, ο παπάς θέλει κάτι να σου πει. Δόξα τω Θεώ. Μάλλον ήρθε. Πηγαίνω, μου λέει το κρίμα, δυνατό κρίμα. Δυστυχώς ήταν η εποχή του εμφυλίου πολέμου, η νιώτη του. Και με τα μπερδέματα είχαν σκοτώσει κάποιον στο χωριό του και έφυγε και αυτός. Μου τα λέει, του διαβάζω την φούλα, τον ξαναεγκαλιάζω, κλαίγω και φεύγω. Ακούστε τη συνέχεια. Συνέχεια είναι η δουλειά. Ξημερώματα, μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ο παπάς τέλειωσε. Έλα, πηγαίνω και τι μου είπαν. Δέστε, μωρέ.
Δέστε μωρέ, δέστε η χάρη, ο Θεός, η αγάπη που φτάνει τον άνθρωπο. Ρε Παπαχρίστο, τον άκουγες όταν ήρθες, πώς φώναζε, πώς μούκρισε, πώς φώναζε, πώς μας είχε 2-3 μήνες τώρα τα σωτικά μας είχαν λιώσει. Έφυγες, δεν ξαναείπε τίποτα από φωνή. Κοιμότανε, ξύπναγε και έλεγε, ευχαριστώ που φέρατε τον παπά. Δεν ξανάκλεινε τα μάτια. Σας αγαπώ όλους, δεν ξανάκλεινε τα μάτια. Πέστε στον παπά ότι τον αγαπώ. Δεν ξανάκλεινε τα μάτια. Ξέρετε ποιο ήταν το μυστικό του. Μου το είπε. Όταν ξαναγύρισε. Ρε παπά. Δεν με αγκάλιασε. Και έμεινε εκεί μέχρι την ώρα της Θείας Κοινωνίας, 20 λεπτά.
σηκώθηκε, έβαλε ένα απλό πετραχύλι παπά και πήγε να κοινωνήσει. Κάτω όμως είχαν μείνει ένα ποτηράκι δάκρυα και λέω, έκλαψε τα παιδιά της μας. Γιατί, ποιος ξέρει, έκλαψε όμως. Και ο Θεός τα δάκρυα όλων μας τα βλέπει. Μην διστάζετε ότι δεν θα δει τα δάκρυά σας, τα δάκρυά μας, τα δάκρυά το οποιοδήποτε. Τούτος ο Θεός πονάει πολύ περισσότερο από ό,τι φωνάμε εμείς. Πονάει πολύ περισσότερο και για την πατρίδα μας και για τις ψυχές μας και για τα παιδιά μας και για όλους. Ας γονατίσουμε λοιπόν. Και αν δεν μπορούμε να γονατίσουμε, ας φωνάξουμε όρθιοι. Και αν δεν μπορούμε να φωνάξουμε όρθιοι, ας απλώσουμε το χέρι σε κάποιο παιδί ή ας αγκαλιάσουμε κάποιο παιδί. Γιατί φοβάστε την αγκαλιά, το χαμόγελο, το χάρο. Σας ευχαριστώ. Θα το πω όχι. Πάντοτε ο Θεός να σου χαρίζει, ευχόμαστε να σου χαρίζει έτσι πολλά, ευλογημένα, και έτσι να έχεις όρεξη και χαρά και να μας μιλάς και εμάς. Και δεν σας κρύβω ότι την τελευταία που πατρέα συγκινήθηκα, να σας πω την αλήθεια. Πραγματικά. Κάθε φορά που το θυμάμαι με το πατριάρχη, και εγώ συγκινούμαι. Και επειδή την έχω τη φωτογραφία, πήρα την απόφαση να πάω μια ευκαιρία να την δημοσιεύσω. Είμαι γονατιστός και εγώ έχει τα δάκρυα κάτι στο παρελθόν στα μάτια. Να είστε καλά, καλά να είστε ζητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξανάρθω. Όχι, μπορώ να κάνω άλλη πρόταση εδώ. Να έρθω και να μείνω μόνιμα εδώ. Ευχαριστώ. Τώρα πάτε από την Ευαρία ένα ταπεινό δώρο. Δεν είναι ταπεινό, Άγιος Ανδρέας. Και τώρα πώς με ενώνει ο Άγιος Ανδρέας, τι νομίζετε, τι ξέρετε. Εγώ πήρα σόι τα πεθερικά μου από την πάρα. Κι άλλα, και σταυρούς και... Να είστε καλά όλοι. Να δω πρώτα από εδώ. Άρα
Αν κανένας θέλει να κάνει το ταξιδάκι μέχρι τη Σαρακή, να είναι έξω ομολόγηση, είναι εκεί Παρασκευές και Σάββατο όλη την ημέρα, τις 10 παρά το πρωί μέχρι τις 6:30-7 το απόγευμα και Κυριακές μετά τη λειτουργία. Αλλά τις μέρες Παρασκευή και Σάββατο είμαστε που κάνουμε. Σας περιμένω και να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε ευλογία σας, πού είστε.